Κύριε Υπουργέ, καλή σα μέρα. Καλημέρα. <coughs> Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά, είστε, ωραία εικόνα ήταν αυτή. Πράγματι, Έτσι πραγματικά λίγο πάλι αλλάζει πάλι. το μάτι σου, έστω και αν είναι Μάρτιο. Ε, αν και μα έχει έρθει η διάθεση να φτιάχνει ε, λίγο Ήλιο το ως ως, Ήλιο. Ναι, Ήλιο. το θέλουμε Ήλιο. αυτό. Ήλιο. Θα αλλάξει από Κυριακή, μα λένε μετεωρολόγοι. θέλουμε Γενικώ, ναι. Να, Τώρα, μια... να πούμε μια κουβέντα, κύριε Υπουργέ, να δώσουμε μια συνέχεια στα προηγούμενα. Είδαμε τι δημοσκοπήσει των τελευταίων ημερών, χθε το βράδυ στο κεντρικό μα δελτίο από την ΠΑΛΣ, αλλά και την Μέτρο Ανάλυση για το ΜΕΓΑ, που δείχνουν σημαντική φθορά τη κυβέρνηση, σημαντική πτώση, σημαντικό πλήγμα τη κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ. Χωρί αυτό να δείχνει όμω ότι εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αντιθέτω να πηγαίνει κυρίω στα μικρά κόμματα και στου αναποφάσει του. Τι σα λέει σα αυτή η εικόνα, Αχ, ένα τόσο τραγικό <coughs> δυστύχημα δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρί να έχει κάποια επίπτωση στην κοινή γνώμη. Θα ήταν mm -hmm. και παράλογο. Άρα βρίσκω πολύ φυσιολογική την αντίδραση αυτή που βλέπουμε στι δημοσκοπήσει. Ε, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ο βασικό μα αντίπαλο, δεν εισπράττει καθόλου από αυτό. Αντιθέτω, στι δημοσκοπήσει που είδα χθε, πέφτει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Άρα λοιπόν νομίζω στην ότι έχουμε, έχουμε, έχουμε περισσότερο μια οργή του κόσμου, mm -hmm. η οποία οδηγεί σε ένα, αυτό που λέμε αντισυσ... μια αντισυστημική συμπεριφορά. Mm -hmm. Πιστεύω πραγματικά ότι όταν καταλαγιάσει η οργή και δύο κόμμα πραγματικά συνέβη. <coughs> Άκουγα χθε προηγουμένω τον κύριο Μπάρκα που έλεγε ότι τρία χρόνια οι συνδικαλιστέ με εξώδικα κτλ. Να, ναι. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Τα, τα εξώδικα των συνδικαλιστών είναι από το 18. Mm -hmm. Δεν είναι τρία χρόνια, είναι πέντε χρόνια. Ο κύριο Μπάρκα είπε τρία χρόνια για να το χρεώσουν δημοκρατία δημοκρατίε. Οι δημοσκόποι προσπαθούν να αναστήσουν την κυβέρνηση. Ε, υπάρχει μια καταραίωση, λέει κατάσταση. Όλη αυτή η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ για τι δημοσκοπήσει. Που, το να οδήγησε, αν θυμάσαι, να κάνει και προκαταρτική επιτροπή, εξαστική μόνο επιτροπή <coughs> τη Βουλή <coughs> για τι δημοσκοπήσει. Νομίζω αρχίζει να γίνεται κάπου κάποιο που είναι κουραστική. Πάντω, κυρία Γεωργιάδη, ανεξάρτητα από το, από το <coughs> πώ αποτυπώνεται όλο αυτό, εδώ είναι προφανέ ότι έχει στεναχωρηθεί και ένα κόσμο ο οποίο θεωρούσε ότι η μοναδική λύση για, την, για τον τόπο είναι η Νέα Δημοκρατία. Έλατο, έλατο, έλατο. Και πρέπει να δείτε τι θα κάνει ακριβώ για να αποτύχει. Όλοι έχουν στεναχωρηθεί. Okay. Ναι, Υπάρχει ένα Έλληνο που δεν στεναχωρεί. Αλλά Άλλο λέω, εκείνο που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ε, το εκφράζει και με μεγαλύτερη άνεση. Εδώ έχει με ένα κομμάτι τη κοινωνία που θεωρούσε ότι μια δημοκρατία είναι μια διαφορετική. Ε, Καταρχά, η στεναχώρια δεν είναι πολιτικό ούτε κομματικό ζήτημα. Εγώ σα μιλάω ειλικρινά, τι πρώτε μέρε δεν μπορούσα να σηκωθώ να πάω στο γραφείο μου στεναχωρία μου. Και καλά mm -hmm. κάνατε. Και νομίζω δεν υπάρχει ένα γονέα. Που να μην σκέφτεται ότι πέρα μέσα θα μπορούσε να ήταν το δικό του το παιδί. Άλλωστε, όλοι μα τα παιδιά και το δικό μα ήταν. Όλοι κάναμε τρένο. Πώ θα το χειριστείτε αυτό, Πώ θα το χειριστείτε, Με τι κουβέντε για τη σύμβαση, τη διοίκηση, λειτουργούσε, δεν λειτουργούσε. Εδώ χρειάζονται παρεμβάσει. Έναρτο. Χθε, στη δημοσκόπηση που παρουσιάσατε τη χθεσινή, έδειχνε ότι το 8 μόλι πιστεύει ότι ήταν ανθρώπινο λάθο. Ναι. Αυτό είναι προφανώ. Ένα, μια αποτυχία της κυβερνήσεώς μας ότι δεν καταφέραμε να εξηγήσουμε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει. Διότι εδώ το δυστύχημα αυτό, για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι ο ορισμός του ανθρώπινου λάθους. Δηλαδή, αν στα βιβλία των δυστυχημάτων γράψει ένα κεφάλαιο «Δείξτε μου ένα παράδειγμα ανθρωπίνου λάθους», θα είναι σίγουρα το δυστύχημα στα τέμπη. Και δεν ήταν λάθο ενό ανθρώπου, mm. ήταν λάθο δυστυχώ αρκετών ανθρώπων. Mm. Και του προϊσταμένου και των άλλων που πήγανε. Πάντω, είναι απολύτω προφανέ mm. ότι ο κόσμο αυτό σκοτώθηκε, τα παιδιά αυτά χάθηκαν τόσο άδικα, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, η συγκεκριμένη θέση, κάνανε το ένα λάθο πίσω από το άλλο. Mm. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν το είπατε αυτό όμω. Εγώ το είπα. Όχι στην πρώτη εσύ εσύ μου συνέντευξη. Λέω ότι η κυβέρνηση πράγματι αυτό. προέταξε την ανάληψη των ευθυνών. Διότι σα είπα, όλοι και εμεί πολύ συγκλονισμένοι, αυθεντικά συγκλονισμένοι από αυτό που έγινε. Και προφανώ αυτό το συνέστημα επικράτησε. Θεωρήσαμε ίσω ότι θα ήταν άκομψο την ώρα που θάβαμε αυτά τα παιδιά να συζητάμε για το πραγματικά πώ ο Σταθμά mm. αυτό και η προηγούμενη θα κάνανε τόσο θάλασσα. Mm. Όμω τώρα που έχουμε ακούσει του διαλόγου, τώρα που έχουν γίνει γνωστέ οι καταθέσει του. Τώρα που ξέρουμε ότι τα μηχανήματα λειτουργούσαν. Λειτουργούσαν τελικά, κύριε Υπουργέ, γιατί τα αμφισβητεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σήμερα εδώ, αν δείτε, στην Αυγή συγκεκριμένα, στην πρώτη σελίδα τη Αυγή, αναφέρεται με δεδομένα και με στοιχεία και λέει τι. Μιλάει για τα ψέματα για απετρίτη. Μόνο λέει σε 1,2 χιλιόμετρα λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση. Yeah. Ο, νο, ενώ ο παπά στη Βουλή, ο κύριο Παπά, ο Νίκο Παπά, μίλησε για 5,5 χιλιόμετρα. Εδώ μιλάει για 1,2. Κύριε, κύριε, κύριε Όμω κύριε Υπουργέ, δεν μπορείτε να μιλήσετε. Θα πάμε πρώτα σε διάλειμμα, γιατί πιεζόμαστε αφόρητα. Και αμέσω μετά το αναλύσουμε. Ελάτε. Λοιπόν, <στονίκομαι> εδώ με τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, και συζητάμε το θέμα των. Ευθυνών, συζητάμε το θέμα τη διαχείριση όλου αυτού του εγκλήματο και λέμε τώρα, σα ρώτησα πριν κύριε Υπουργέ αυτό που γράφει η Αυγή για τα ψέματα για και την τηλεδιοίκηση που λειτουργούσε, δεν λειτουργούσε, το ηλεκτρονικό σύστημα τέλο πάντων στο σταθμαρχείο Λάρισε, αν και κατά πόσο λειτουργούσε. Υπάρχουν στοιχεία που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση, θα παρουσιάσει ο κύριο Καραμαλή τη Δευτέρα στην ε, ε, Επιτροπή Θεσμών, θα υπάρχει μια αντιπαράθεση με δεδομένα και με στοιχεία, για να καταλάβουμε κι εμεί τι έχει γίνει. Όταν βγήκα στην πρώτη μου συνέντευξη μετά το δυστύχημα εδώ στο Sky στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά και είπα ότι η κονσόλα λειτουργούσε. Δεν το είπα, κύριε ε, οικονόμο, από το μυαλό μου. Να πω και τον κόμμα για να ξέρει ότι υπάρχει καταγραφικό μηχάνημα στην κονσόλα. Mm. Αυτά έχουν παραδοθεί στον εισαγγελέα. μαύρο κουτί Ακριβώ, στον, στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Αυτά όλα θα είναι στοιχείο τη δικογραφία, δηλαδή. Και αποδεικνύει ότι λειτουργούσε πλήρω. Λειτουργούσε απολύτω. Δυστυχώ για να καταλάβει ο κόσμο, ο άνθρωπο αυτό, ο Σταθμάρχη, είχε 12,5 λεπτά όπου του άναβε μια κόκκινη γραμμή από την άκρη του τραπεζιού μέχρι εδώ, μεγάλη γραμμή, όχι μικρή. Που άναβε και του έλεγε δηλαδή το τρένο είναι στην ανάποδη γραμμή. Πάνω στην ηλεκτρονική πάνω τράπεζα. Στο, λέτε, πάνω στην τράπεζα αυτή. Ναι. Υπήρχε ένα κόκκινο λαμπάκι που αναβόσβινε και του έκανε ήχο για να του πει κοίταξε τη γραμμή είναι ανάποδα mm -hmm. είχε ένα κουμπί που αν το πατούσε θα φρέναν τα τρένα και το ένα και το άλλο είχε δηλαδή. αυτή τη δυνατότητα είχε αυτή τη δυνατότητα για 12,5 λεπτά δηλαδή και άσχετος να δηλαδή, είσαι αυτό το βλέπεις αυτό αν λέτε. πάταγε το κουμπί έστω στα 10 λεπτά θα δηλαδή, προλάβει εκεί, τα, τα, φρένα, φώναζε. τα τρένα φώναζε, να φρενάρουν φώναζε ο πίνακας φώναζε, ότι, δηλαδή, ότι δηλαδή, για, τα φώναζε, φώναζε. αυτά είναι καταγεγραμμένα νομίζω έχει βγει και εδώ πέρα ένας από τους παραγωνιστές και τα έχει πει. Λειτουργούσε. Ο κόσμο λέει, Μα είναι δυνατό να μην υπάρχουν ασφαλιστικέ δικλείδε. Υπήρχαν ασφαλιστικέ δικλείδε. Εάν οι δύο άλλοι σταθμάρχε είχαν κάνει το καθήκον του, δηλαδή γιατί εδώ, κύριε Οικονομή και κύριε Παρβλόπουλε, <χω> έχουμε την εικόνα τη Ελλάδα που δεν θέλουμε. <χω> Προσέξτε. Ένα σταθμάρχη πάει από την κινητικότητα και μπαίνει στον ΩΣΕ. <χω> τον βλέπει η τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του ΟΣΕ, τον κρίνει άξιο. <χω> μπαίνει μέσα, κάνει 7 μήνε εκπαίδευση με εκπαιδευθέντα τον ΩΣΕ. <χω> τον κρίνουν άξιο. Άμαστε. Φτάνει. Τον βάζουν σε ένα σταθμό στην Καλαμπάκα που δεν έχει τρένα γιατί είναι άπειρο και τον μεταφέρει ο προϊστάμενό του στη Λάρισα, στον τόπο καταγωγή του. Στο πιο κρίσιμο σημείο. Και τον βάζει τη βραδινή βάρδια. Όσοι έχουμε πάει στρατό, ξέρουμε το γερμανικό νούμερο. Ο νέο πάει στο γερμανικό Λέβαια, νούμερο, βέβαια. οι παλιοί έχουν το καλύτερο για να περνάνε καλά. Φαίνεται όμω ότι ο προϊστάμενο αυτό φοβάται και mm -hmm. του βάζει άλλου δύο. Ο ένα δεν πάει καθόλου, άγνωστο γιατί. Ο δεύτερο φεύγει νωρίτερα από τη βάρδια του. Γιατί λέει: το γιος Του ζήτησε ο γιο σου βλάκια. Mm -hmm. Γίνεται το δυστύχημα, ακούμε του διαλόγου, η τράκα και αυτά τα φοβερά. Πώ αντιδρά το σύστημα. Ο προϊστάμενο που τον έβαλε παίρνει το φίλο του τον κολλητό, τον γιατρό, ο οποίο του δίνει αναρωτική άδεια τηλεφωνικά για γλιτώσει ευθύνεω και να εξαφανιστεί για ένα μήνα. Mm -hmm. Και άλλοι δύο μπαίνουν μέσα να σβήσουν με μπλάνκο την ώρα που φύγανε για να πούνε ότι πήγανε, για να μην πούνε να του κυνηγήσει ο εισαγγελέα. Αυτή σωρίς. είναι η Ελλάδα Υπά... που Ωραία. δεν θέλω. Ναι, ναι, αλλά εσεί την κυβέρνησα τέσσερα χρόνια. Αν δεν τη θέλετε αυτήν την Ελλάδα, αλλάξτε τι. την. Την αφήσατε όλοι. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Οπότε από το Μητσοτάκη δεν περίμενε να υπάρχει αυτή η Ελλάδα. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Αν με ρωτάτε ποιο είναι το δικό μας μερίδιο της ευθύνης, ναι. έχει επικεντρωθεί το κομμάτι στην συμβαση 717 και στο αν ολοκληρώθηκε και πώς ολοκληρώθηκε, στην οποία αν θέλετε να με θέλετε ότι την ξέρω, γιατί είναι έσπα, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη είναι δεν καταφέραμε να συγκρουστούμε με το βαθύ κράτος, με το βαθύ δημόσιο. Και εδώ υπάρχει και ένα οξύμορο. Κάνει δεν αδεδί. αδεδί. Δεν κάνει έχετε κι εσεί κομμάτι του βαθμού κράτου. Κάνει αδεδί. Αυτό λέει ο κόσμο. Ότι μαζί είναι ΣΥΡΙΖΑ ΣΟΤΕ... και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟ. Και βασικό του σύνδημα είναι όχι να αξιολογήσει το δημόσιο. Ναι. Ενώ αυτό που μα διδάσκει, αυτό που σα περιέγραψα πριν, είναι το ανάποδο. Να την ψηφίσετε. Είναι να την αξιολόγηση σκληρή να και ναι. με ποινέ. Να αυτό δεν είναι ναι. το δημόσιο. Να την κάνετε, κύριε δηλαδή; Να την κάνετε. Πιστεύω ότι το διακύβευμα των εκλογών και τη νέα τετραετία του κυριάκου Μητσοτάκη πρέπει να είναι ότι έχει έρθει η ώρα όπω φτιάξαμε το ψηφιακό κράτο, όπω φέραμε τόσο πολλέ ξένε επενδύσει, όπω αντιστρέψαμε το οικονομικό κλίμα, όπω φτιάξαμε τη διεθνή εικόνα τη χώρα. Να πάμε τώρα και να συγκρουστούμε με αυτό το τελευταίο κομμάτι τη παλιά Ελλάδα που κρατάει την προλάβουμε. Ελλάδα πίσω. Αυτό θα κάνει ο κ. Μητσοτάκη. Και Καραμαλής θα πει κάτι ακόμα. είναι υποψήφιο. Θα έρθω αμέσω. Εδώ ο Σίζα πρέπει να κλείσει Να μην να... είναι υποψήφιο ο κ. Καραμαλή, διότι τότε θα είναι κάλπικη παρέτηση. Μια ανάσα πριν από τι εκλογέ. Δεν απαντώ καθόλου στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θεωρώ τελείω αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ να τολμάει και να μιλάει προ τον Κώστα Καραμαλή, προ τη Νέα Δημοκρατία, όταν ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έλαβε καμία πολιτική ευθύνη για κανένα θέμα. Mm -hmm. Αλλά θέλω να μείνω στον Κώστα Καραμαλή. Κώστα Καραμαλής, ο υπουργό Κώστα Καραμαλή, πήρε μία απόφαση να παραιτηθεί σε πρώτο χρόνο, πράγμα εξαιρετικά σπάνιο στη μεταπολίτευση. Εγώ δεν ξέρω πολλού να έχουν δείξει τέτοια ευαισθησία και τέτοια υπευθυνότητα. Και πήρε πάνω του αμαρτίε πολύ περισσότερε, κατά τη γνώμη μου, από όσε του αναλογούσαν. Πολύ περισσότερε. Mm -hmm. Διότι τελικά τι έγινε. Mm -hmm. Την πράξη ευθύνη του Κώστα Καραμαλή την πουλήσα στην κοινή γνώμη, σε ενοχή. Ο mm -hmm. Κώστα Καραμαλή δεν ευθύνεται για αυτό το δυστύχημα. Mm -hmm. Δεν μπορεί να ευθύνεται ο υπουργό για το ότι λοιπόν. ο Σταθμάρτη δεν ακολουθεί το πρωτόκολλο, γιατί ο άλλο δεν πήγε στη δουλειά δεν του. Δεν Για το ότι δεν είδε την κονσόλα. Αυτό δεν είναι υπουργικά καθήκοντα. Για να μιλάμε τώρα. τι είναι τότε. Η πολιτική ευθύνη είναι γενική έννοια. Η ειδική, ωραία. Την δεν γενική, ωραία. Η γενική Βαραίτη έννοια ευθύνη. την ανέλαβε. Η γενική έννοια την ανέλαβε και ναι. με γενναιότητα. Εδώ ναι, ναι. ο κύριο οικονομού έδειξε άλλο το τον κύριο ένα, Καραμαλή ότι δεν άλλο είναι Άλλο το άλλο. Η ιδέα ότι ένα υπουργό. Εγώ, υπουργέ, να πω τον εαυτό ναι. μου. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, συγγνώμη να το ακούσετε, έδειξε τον κύριο Καραμαλή ω υπεύθυνο για την, ε, για την όποια με άγνοια είχε, όπω λέμε. Και δω. θα σα πω τη γνώμη. Είπε έτσι. ότι έπρεπε να ξέρει ο Υπουργό. Αυτό λέει. Ένα Υπουργό, εγώ, α τον κάνω ναι. ο mm -hmm. Άδων Γεωργιάδη, mm -hmm. να μπορεί να γνωρίζει ο κάθε υπάλληλο του Υπουργείου πώ θα φερθεί ανα πάσα στιγμή, είναι και παράλογο και αδύνατο. Ότι έχει υπάρχει. ένα σάπιο σύστημα όμω δεν πρέπει να το γνωρίζει. Σωστά. Και είπα ότι γι' αυτό το να, μερίδιο τη ευθύνη, αυτή είναι η δική μα πολιτική ευθύνη και αυτό πρέπει να αλλάξουμε στην επόμενη Άρα πρέπει να κατέβει εκλογέ ή όχι. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν υφίσταται καν ζήτημα. Ο Κώσκα μάλιστα παρετήθηκε από υπουργό και πολύ καλά έκανε. Το θεωρώ μεγάλη πράξη. Ο κανιβαλισμό που έχει υποστεί έκτοτε φοβάμαι θα λειτουργήσει αρνητικά στο μέλλον για να ακολουθήσει κάποιο υπουργό το, λοιπόν. το γενναίο του παράδειγμα. Γιατί mm -hmm. αν είναι ένα υπουργό να παρετείται για να δείξει την ευαισθησία και τελικά όλοι να πέφτουν τον φάνε, αυτό θα οδηγήσει στο μέλλον κανένα υπουργό να μην θέλει να παρετηθεί. Άρα το θεωρώ και γενικά λάθο. Εγώ τον τιμώ τον Κώστα Καραμάλι για αυτό που έκανε. Στο συγκεκριμένο δυστύχημα δεν ευθύνεται ο κόρσα Καραμαλή. Ναι. Θα το ξεκαθαρίσουμε στην κοινή γνώμη αυτό με θάρρο. Δεν ευθύνεται ο υπουργό. Δεν είναι υπουργικό καθήκον. Αυτά. Ο υπουργό yeah, βγάζει το γελιά, πρωτόκολλο δεν... που πρέπει να τηρεί. Η... Ο δημοσιογράφο. Αν δεν τηρεί κανεί το πρωτόκολλο, δεν είναι ζήτημα του υπουργού. Ναι. Να κατέβει εκλογέ ή όχι, λοιπόν. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Κανένα. Ο κόρσα Καραμαλή είναι βουλευτή Ερών τη Νέα Δημοκρατία. Στη Βουλή τον έστειλαν οι ψηφοφόροι των και αν θα συνεχίσει να είναι στη Βουλή ή όχι, Αυτοί μπορεί δηλαδή. να το αποφασίσουν μόνο οι ψηφοφόροι των Σαρών. Συνάδελφοι και είμαι βέβαιο. Από τη Νέα Δημοκρατία βέβαιος, και τον Αδιάσκο. Είμαι ότι δεν όταν είμαι <τη δική σας>. να Mm ναι. Ακούστε. Ναι, ναι. Το τι κάνουν οι συνάδελφοι στη Νέα Δημοκρατία και ποιοι βγαίνουν και μιλάνε και πόσο μιλάνε κτλ. Θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι θέλω μόνο να πω στον κόσμο ένα πράγμα. Το να έχει υπουργού με μεγάλη δημοφιλία είναι πολύ χρήσιμο σε μια παράταξη. Πολύ χρήσιμο. Γιατί είναι χρήσιμο σε μια παράταξη, Γιατί σε μια κρίσιμη ώρα, mm. όπου τα πράγματα μπορεί να έχουν πάει και στραβά, μπορεί να έχει έρθει μια δύσκολη στιγμή, αυτοί οι υπουργοί που είναι πρώτοι σε δημοφιλία, βγαίνουν, καταθέτουν ένα τμήμα από το πολιτικό του κεφάλαιο για να βοηθήσουν την ομάδα, και να βάρον, την κυβέρνηση και yeah. τον πρωθυπουργό. Mm -hmm. Εάν την κρίσιμη ώρα, λέω γενικά για τι ομάδε, οι πρώτοι σε δημοφιλία εξαφανίζονται mm -hmm. και βγάζουν πάλι τα κάθαν τη φωτιά ήδη και οι ίδιοι. Mm. Αυτό δεν είναι πολύ χρήσιμο στην ομάδα, και άρα ίσω η πρωτιά να μην του αξίζει κιόλα. Κατανοητό. Το Μάλιστα. λέω έτσι για να είμαστε συνορροημένοι. Λοιπόν, άρα, άρα, άρα. Κλείνοντα άρα. λοιπόν τώρα. επειδή εγώ πιστεύω πολύ στην ομάδα. Η ομάδα έχει αρχηγόνο ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm -hmm. Αυτόν στηρίζουμε όλοι. Τον εμπιστευόμαστε ότι θα κάνει τη δουλειά και θα την κάνει. Mm -hmm. Θέλω να ξέρει ο κόσμο ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η πραγματική του επιλογή για να διορθώσουμε αυτό το κακό κράτο. Mm -hmm. Και στο επιχείρημα που μου λέτε γιατί δεν τα έκανε με συγχωρείτε, δεν μπορεί να αλλάξει ένα κράτο σε τέσσερα χρόνια. <Συκλή> δεν έκανε λίγα ο Μητσοτάκη <Συκλή> αυτά τα έχουμε 4 χρόνια. πει και άλλοι, κύριε Υπουργέ. Τα έχουμε ξανακούσει. Να ναι, ναι, αυτά. Ναι, αλλά δεν έχουν κάνει Η όσα έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Την έχουμε ακούσει πολλέ φορέ. Δεν, έχουνε... δεν έχουν κάνει αυτοί που τα έπανε όσα έχει πετύχει ο Μητσοτάκη τέσσερα Καμία μια Αντίρρηση. Άρα μην, μην καταστρέφουμε και μην λιθοβολούμε μια μεγάλη προσπάθεια τεσσάρων ετών ανορθωτική. Μάλιστα. Γιατί ένα πράγμα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και ναι, εγώ τον εμπιστεύομαι απολύτω το Μητσοτάκη. Ότι αν ο λαό του δώσει την ευκαιρία, θα τα αλλάξει. Γιατί τα πιστεύει ο ίδιο. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Σα καλημερίζουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.